Γεια σας, αυτή είναι η αγωνιστική του Γκαζέτα. Είμαι ο Αντώνης Σαόλης, μαζί μας σήμερα ο Παναγιώτης Ζαλαταριόφ. Γεια σας. Πριν αναλύσουμε την ένατη αγωνιστική των play-off, μπαίνετε στο site της Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Πρώτη κατηγορία, κλασικά, η ενδεκάδα της αγωνιστικής, σύστημα 4-4-2. Κλασικά. Η αλήθεια είναι δεν έχουμε πάρα πολλές επιλογές, είχαμε μόνο 3 μάτς. Και με το ντέρμπι μεταξύ Τσάκη και του Πάκου να μην μας δίνει πολλούς πρωταγωνιστές. Οπότε πάμε στη θεματοφύλακα. Νομίζω εδώ δεν θα διαφωνήσουμε. Ξενόπουλος του Παναθηναϊκού. Έπιασε το πέναλτι. Τι καλύτερο για ένα παιδί να ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο. Και στο μάτσο 0-0. Συνεχίζουμε στην άμυνα. Δεξιά Δελγιανίδης από τον Όφη. Αριστερά αυτή τη φορά θα βάλουμε κανονικά στη θέση τον Τωροσίδη που έπαιξε ως αριστερό μπακ. Και κεντρικό αμυντικό δίδυμο Σένκενφελτ από τον Παναθηναϊκό και Μιχαηλίδης από τον ΠΑΟΚ. Ο Τωροσίδης, παρόλο που είναι δεξί μπακ, διακρίνεται και στο αριστερό άκρο. Το έχει παίξει αρκετές φορές αυτή τη θέση. Αξίζει, νομίζω, να είναι στην 11. Δεν ξεχώριζε κάποιο άλλο αριστερό μπακ από τα 3 μάτς. Ναι. Νομίζω ότι τα κουγιά είναι πολύ μετρημένα. Ο Δελγιανίδης έβαλε ένα πολύ όμορφο γκολ. Παρεμπιπτόντως, μπορείτε να το ψηφίσετε στο site Super League, Nivea Men Best Goal. Όμως έδειξε ότι είναι ένα νέο παιδί, έχει το θάρρος, το θράσος και την ικανότητα, την τεχνική για να σκοράει ένα τέτοιο γκολ στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Νομίζω ότι κάτι κερδίζεις, αφού δεν μπορείς να τα κερδίσεις όλα ή να κερδίσεις κάτι, κερδίζεις κάτι άλλο. Στη μεσαία γραμμή, και εδώ νομίζω ότι δεν θα έχουμε πολλές διαφωνίες, ίσως να υπάρχει μία για τον χαφ του ΠΑΟΚ. Δεξιά Ρατζέλοβιτς, αριστερά Φορτούνης και στον άξονα Εσίτη και Μάνταλος από τον ντέρμπι. Ναι, εντάξει. Είπες και εσύ πριν ότι από αυτό το ντέρμπι δεν είχαμε και πολλούς διακριθέντες, αλλά δεν μπορεί να τους χωρέσεις και όλους από τα υπόλοιπα μάτσα. Οπότε σωστά. Νομίζω ότι ο Μάνταλος ήταν ένας παίκτης ο οποίος προσπάθησε αρκετά. Προσπάθησε να δημιουργήσει ρήγματα. Ο Εσίτη από την άλλη έκανε αρκετή δουλειά στο κέντρο για να μην αφήσει το Μάνταλο να γίνει αποτελεσματικός. Εκεί ήταν η μόνη διαφωνία που ίσως να υπήρχε, δηλαδή αν ήταν ο Εσίτη ή ο Μαουρίτσιο από τον ΠΑΟ. Ο Μαουρίτσιο νομίζω βάλε περισσότερα τρεξίματα στο παιχνίδι, είχε πιο πολύ συμμετοχή στο ανασταλτικό κομμάτι, οπότε ας τα δούμε στον Εσίτη. Και στα δύο άκρα συμφωνούμε απόλυτα, ο ένας έχει βάλει δύο γκολ, μετά από καιρό επιστρέφει, δείχνει ότι η σημαία του Ολυμπιακού είναι εδώ, ο αρχηγός της ομάδας. Ο Ρατζέλοβιτς είναι ένα παιδί το οποίο όποτε παίρνει ευκαιρίες κατά μεγάλο ποσοστό τις εκμεταλλεύεται, τις αξιοποιεί. Το εκπληκτικό του Ρατζέλοβιτς είναι το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Ναι, κάποιοι ίσως δώσει... να θυμούνται ότι έχει βάλει και άλλα γκολ. Έχει μεγάλη συμμετοχή στην Ευρώπη, στα προκριματικά. Έχει μεγάλη συμμετοχή στην Ευρώπη και στη Τούμπα το γκολ είναι αυτό γκολ. Ουσιαστικά χρεώνεται στον Γιαννούλη. Ναι. Τώρα στην επίθεση είχα πολύ σοβαρό πρόβλημα να βρούμε επιθετικούς. Αρχικά γιατί κανένας επιθετικός δεν σκόραρε. Παρ' όλα αυτά θα βάλουμε τον Κολοβό από τον Παναθηναϊκό. Είναι μεσοπιθετικός. Κατά συνθήκη μπορεί να αγωνιστεί και ως επιθετικός. Και παρτενέρ του θα βάλω τον Τζόλι από τον ΠΑΟΚ, κυρίως για τη δουλειά που έκανε σε όλα τα άλλα επίπεδα. Δεν σκόραρε, δεν έδωσε κάποια assist, αλλά ήταν πολύ καλό στο τακτικό του κομμάτι. Ανασταλτικά πήγε πολύ καλά και όσες φορές προσπάθησε ο ΠΑΟΚ να κάνει κάτι πάνω από τη μεσαία γραμμή, περνούσε από τα πόδια του Τζόλι. Και νομίζω ότι αυτά τα play-off και play-out δούλεψαν πάρα πολύ στα παιδάκια αυτά. Το Τζόλι, το παρατρεχόμενο του Παναθηναϊκού, από τον Αστέρα Τρίπολης έχουμε δει πολλά παιδιά. Νομίζω ότι και σε αυτό πρέπει να σταθούμε και αξίζει και ο Τζόλι. Είναι ένα παιδί που έχει διακριθεί και στο Καρασιά για ένα τρομερό παιχνίδι. Νομίζω ότι. Όπως και ο Μιχαηλίδης που έχουμε στην ενδεκάδα πάλι σήμερα από τον ΠΑΟΚ. Ναι, φυσικά. Ναι. Πολλά παιδιά. Νομίζω ότι θα το κάνουμε και στον Καζέτα ένα θέμα αυτό. Δεύτερη κατηγορία, η στιγμή της αγωνιστικής. Σου δείχνω τρεις φωτογραφίες, διαλέγουμε. Μία πρέπει να δείξουμε. Εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε. Ναι, εντάξει, πρέπει να το πούμε τώρα. Καλά, πάμε με τη σειρά χρονολογικά. Μία στιγμή από κάθε παιχνίδι. Ξεκινάμε από το Ηράκλειο, το πασίγιο των παικτών του Όφη στον πρωταθλητή Ολυμπιακό. Δεν το έχουμε συνηθίσει. Και Ισπανία γίναμε με αυτά και με αυτά. Και Αγγλία. Και Αγγλία, εντάξει, η Αγγλία έγινε Ισπανία κι αυτά. Ναι, συμφωνούμε. Δεν πάμε σε άλλες φωτογραφίες για μένα. Όχι, πρέπει να τους δούμε και τις άλλες φωτογραφίες. Εντάξει, ναι. Απλά σου λέω ότι το λέμε από τώρα ότι αυτή είναι η στιγμή της αγωνιστικής. Δεύτερη στιγμή από το Κλεάνθης Βικελίδης και μπορείς να υποθέσεις και εδώ πέρα ποια είναι. Είναι η απόκρουση του Ξενόπουλου στο πέναλτι του Φετφασίδη. Ναι. Δεν είναι πολύ μικρός ο Ξενόπουλος, είναι 22 χρονών. Παρ' όλα αυτά είναι μια συμμετοχή στη Σούπερ Λίγκα. Παίζει σε μάτς κόντρα στον Άρη, αποκρούει πέναλτι στην πρώτη του συμμετοχή. Εντάξει, είναι για το παιδί αυτό, αλλά είναι στιγμές, είναι κάτι μέσα στο ποδόσφαιρο το οποίο έχουμε δει και άλλα πράγματα. Θα μπορούσαμε να πούμε και τον Δελιανίδη, που κι αυτός ένα νέο παιδί, έβαλε ένα γκολ στο τέλος.
Αλλά στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε μάθει σε πράγματα τα οποία είναι το φυσιολογικό. Μακάρι να δούμε δηλαδή και ο Ολυμπιακός να κάνει τον ΠΑΟΚ πέρσι, ο ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό, μακάρι να δούμε τέτοιες εικόνες. Αυτά θέλουμε να δούμε στην Ελλάδα. Οπότε γι' αυτό εγώ έχω κολλήσει σε αυτή την εικόνα. Τρίτη στιγμή από το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ. Δεν είχαμε πάρα πολλές στιγμές, ούτε εντάσεις, ούτε πολλές φάσεις. Παρ' όλα αυτά θα κρατήσω το πηγαδάκι στο τέλος του αγώνα των Ελλήνων. Πασχαλάκης με Μάνταλος, Μπακάκης με Γιαννούλης, τα λένε. Δείχνουν ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει η ένταση στα 90 λεπτά και ένα πολύ μεγάλο διακύβευμα όπως είναι η δεύτερη θέση και τα προβληματικά του Champions League, στο τέλος υπάρχει αυτό το παρεάκι των Ελλήνων που είναι και συμπαίκτες στην εθνική ομάδα. Αυτό γενικά το βλέπουμε ευτυχώς σε αρκετά μάτς και με τον Ολυμπιακό, με τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν τέτοιες στιγμές και με τους ξένους και αυτό συμβαίνει. Οπότε δεν πρόκειται να σου αλλάξω, να προσπαθώ να σε πείσω για κάτι άλλο εκτός από το Πασίγιο στο Ηράκλειο. Έχω κολλήσει αυτό. Οπότε στιγμή της αγωνιστικής, η κίνηση των παιχτών του Όφη σε αυτούς του Ολυμπιακού, το Πασίγιο για τους πρωταθλητές του φετινού πρωταθλήματος. Τρίτη κατηγορία, ο MVP της αγωνιστικής. Μικρό το δίλημα για μένα. Είμαι ανάμεσα, σου πω, σε Φορτούνη και Ξενόπουλο. Ναι. Φορτούνης 2 γκολ, Ξενόπουλος έχει πιάσει το πέναλτι. Μπορούμε να το δώσουμε και στους δύο. Όχι, το δώσαμε την προηγούμενη αγωνιστική, αλλά νομίζω ότι στο τέλος... Αυτό το καθιερώσαμε, θα το κάνουμε έτσι. Νομίζω στο τέλος της ημέρας θα το πάρει το βραβείο ο Φορτούνης. Ναι, επέστρεψε στην ενδεκάδα ξανά. 2 γκολ. Έβαλε 2 γκολ. Αυτό που του έλειπε και το έψαχνε, και όχι μόνο από το σημείο του πέναλτι. Έχει βάλει ένα πολύ όμορφο γκολ το τρίτο του Ολυμπιακού. Ο Ξενόπουλος, ναι, μεν πιάνει το πέναλτι, αλλά αυτός που κρίνει τελικά το μάτς είναι ο Κολοβός με τον γκολ του. Σωστό. Οπότε καταλήγουμε στον Φορτούνη, εκτός αν πιστεύεις ότι ίσως αξίζει ο μικρός να πάρει τη θέση και του. Και μπορεί ο Ολυμπιακός να χάσει το άντιτο πρωτάθλημα γενικά στη χρονιά, αλλά διατήρησε το εκτός έδρας. Με 18 μάτς, 12 νίκες, 6 ισοπαλίες. Σωστά. Νομίζω γίνεται και ρεκόρ εκτός έδρας άντιτου στην Ελλάδα. Οπότε ο Φορτούνης έβαλε τις βάσεις στην ομάδα του, όλα αυτά που είπες εσύ συμφωνώ απόλυτα. Το δίνουμε στον αρχηγό του Ολυμπιακού. MVP λοιπόν της ένατης αγωνιστικής των play-off, ο Κώστας Φορτούνης. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά μπαίνετε στο site του Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.